Πάμε στο κέντρο, εκεί στην καρδιά, στο παραλιακό μέτωπο των Χανίων, παραδοσιακή στράτα. Την καλησπέρα μας, Βίκη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές από το παλιό λιμάνι των Χανίων, από τον νηστιοπλοϊκό όμιλο. Εδώ από όπου ξεκινά απόψε η παραδοσιακή στράτα, ένας θεσμός που συνεχίζεται για δεύτερη συνέχεια χρονιά από τον Δήμο Χανίων με τη συμμετοχή παραδοσιακών συγκροτημάτων της πόλης των Χανίων. Εδώ απόψε βλέπετε τους Βιγλάτορες, έναν χορευτικό σύλλογο, παραδοσιακό σύλλογο με μεγάλη ιστορία, μεγάλη παράδοση και πολύ σημαντικό αποτύπωμα σε αυτό που ονομάζουμε προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της πολιτιστικής μας παράδοσης. Βλέπουμε χορευτές, όπως επίσης θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και οι τηλεθεατές μας, τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στο συγκεκριμένο σημείο του Ενετικού Λιμανιού. Είναι το σημείο από όπου ξεκινά και ο μόλος για τον Αιγυπτιακό Φάρο και ουσιαστικά είναι ένα κομβικό σημείο. Από εδώ οι χορευτές που μπορείτε να δείτε στους δέκτες σας μαζί με το μουσικό συγκρότημα θα κατευθυνθούν προς την πλατεία της Μητρόπολης, εκεί που θα ολοκληρωθεί η απόψινη βραδιά. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι τα εγγένεια έγιναν την προηγούμενη Τρίτη από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου με ένα πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο από την πλατεία του Γυαλί Τζαμί και με χορευτές να χορεύουν πεντοζάλι πάνω στο μόλο, δίπλα ακριβώς από τον Φάρο, ένα σκηνικό το οποίο και η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου χαρακτήρισε ως μοναδικό και σαν μια στιγμή που δύσκολα κανείς θα ξεχάσει. Είναι αυτές οι εικόνες που μεταφέρουν οι άνθρωποι των παραδοσιακών συλλόγων σε όλους τους ξένους επισκέπτες που βρίσκονται για τις διακοπές τους στα Χανιά. Είναι εικόνες που δείχνουν την παραδοσιακή μας παράδοση και πώς αυτή συνεχίζει στην σύγχρονη εποχή από ανθρώπους με πραγματικά πολύ μεράκι, Νίκο, και αξίζει αυτό να το τονίσουμε. Ενδεικτικά να σας πω για τους Βιγλάτορες που τώρα βλέπουμε να χορεύουν ότι έχουν κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Πρόσφατα μάλιστα αντιπροσωπεία του συλλόγου βρέθηκε στην Αυστραλία όπου έγιναν μαθήματα χορού και μουσικής στους ομογενείς μας. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι άνθρωποι από την Αυστραλία και από τους εκεί χορευτικούς συλλόγους θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες στα Χανιά, στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της καλής συνεργασίας και της καλής φιλίας. Μια σπουδαία προσπάθεια λοιπόν, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η παραδοσιακή στράτα να παραμείνει ως θεσμός. Γι' αυτό και ενισχύεται χρόνο με το χρόνο, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί. Αυτό θέλουν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες του Ενετικού Λιμανιού. Όμως αξίζει να σας πω ότι και κατά την περσινή χρονιά, πέρα από όλες τις άλλες δράσεις και τα πολιτιστικά δρόμενα που οργανώνονται στην πόλη των Χανίων, η παραδοσιακή στράτα ήταν αυτή που αγκαλιάστηκε περισσότερο και αυτή που δέχτηκε τα πιο θερμά, τα πιο ικανοποιητικά, τα πιο ζεστά σχόλια για τα Χανιά, για την κριτική φιλοξενία, για τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν οι κριτικοί, για τον τρόπο με τον οποίο αναβιώνουν τις παραδόσεις μας. Να σας αφήσω να ακούσετε ένα απόσπασμα από τις μουσικές που παρακολουθούν και ακούν αυτή την ώρα σωστά, και πάμε. Οι επισκέπτες που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το σημείο, Νίκο. Ο ήχος της ασκομαντούρας βέβαια ξεχωρίζει, αν και είμαστε λίγο μακριά για να ακούσουν καθαρά οι τηλεθεατές μας, όμως νομίζω μια γεύση μπορούν να πάρουν. Λοιπόν, Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θεσμός πλέον η παραδοσιακή στράτα σε επίπεδο Χανίων δεν κάνει καλό μόνο στον τουρισμό.
κάνει και σε αυτή τη διαφύλαξη της κουλτούρας, της νοοτροπίας, των αξιών και της παράδοσης ενός ιστορικού τόπου που είναι τα Χανιά της Κρήτης. Καλό απόγευμα, θα τα ξαναπούμε και αύριο μέσα από την ανταπόκριση εδώ στην Κρήτη σήμερα.